μαζί στο σχολείο πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Καθόμαστε και δίπλα κιόλας. Εδώ ο Μπάμπης, εδώ ο Μπάμπης. Πολλά χρόνια, αλλά ο Μπάμπης προχώρησε στη ζωή του. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο, 11 χρόνια άνεργος. Ο Μπάμπης καριέρα. Λοιπόν, τον βλέπω χάρηκα εγώ. Ο Μπάμπη, τι γίνεται, ρε Μπάμπη, πώς είσαι? Καλά μου λέει. Πώς πάει, ρε Μπάμπη, δουλίτσα? Άστα μου λέει. Γιατί, ρε Μπάμπη, άστα μου λέει, άστα που σου λέω τώρα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Πες τα, ρε Μπάμπη. Μα μου λέει, τα έχουνε κάνει κολυμπηθρόξυλο. Πες τα, ρε Μπάμπη, του λέω μαζί σου. Μου λέει, όπου πάμε να πιάσουμε δουλειά, εμείς οι κοινωνιολόγοι μπροστά μας τους βρίσκουμε. Δεν έχουν αφήσει θέση. Πες τα, ρε Μπάμπη, οι Πακιστανοί. Ρε Μπάμπη, Πακιστανοί κοινωνιολόγοι. Ναι, μου λέει, ναι, αγωνίες παίζουμε. Δεν είπα τίποτα. Του παντί ο άνθρωπος δεν είπα τίποτα. Αλλά μου λέει μετά, ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και απολύτιστοι. Μιλάνε έτσι τα ελληνικά σπαστά. Τώρα, άμα με ρωτάς εμένα, και οι κοινωνιολόγοι μας σπαστά τα μιλάνε τα ελληνικά. Αλλά δεν είπα τίποτα. Είναι του πανεπιστημίου αυτό. Δεν είπα τίποτα. Μου λέει και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η εγκληματικότητα. Ποια εγκληματικότητα? Η εγκληματικότητα μου λέει φτάσει στα ύψη. Γιατί ρε? Μου λέει έχει φτάσει στα ύψη. Έχει πάει στις φυλακές να δεις τι γίνεται. Έχω πάει. Ναι. Και τι γίνεται? Τι γίνεται? Έχουν μέσα αυτούς που πουλάνε παράνομα CD. Δεν είναι μόνο αυτό, μου λέει. Τι είναι, ρε Μπάμπη? Μου λέει είναι τα μικρόβια. Τα μικρόβια, μου λέει. Βόμβα λοιμόξεων είναι όλοι αυτοί. Λέω, άμα είναι έτσι, Μπάμπη, να στείλουμε κανένα γιατρό. Πα! Καγχάζει ο Μπάμπης. Σιγά μου λέει, να πληρώνω εγώ να ωφελούνται οι ξένοι, ρε Μπάμπη. Ρε Μπάμπη, ρε Μπαμπίνο, του λέω εγώ. Αυτό βρήκε να πει. Τόσα πληρώνεις για να ωφελούνται οι ξένοι. Ας ωφεληθεί και κανένας που να έχει ανάγκη. Μου λέει, δεν είναι μόνο αυτό. Άκουσε να δεις, η χώρα δεν αντέχει άλλο, πάει να σκάσει. Στον κάτω κάτω μου λέει, εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά... Παμπί! Παμπί! Δε στόπανε! Δεν έχει άλλα! Δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι ρατσιστής! Τελεία! Έκασε το γέρο! Γυρνάω την πλάτη μου και φεύγω! Σε κακό κλίμα. Αλλά μετά, προβληματίστηκα. Λέω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, τόσοι σου ρουφάνε το αίμα. Πώς γίνεται από τόσους που σου ρουφάνε το αίμα, να σου φταίει αυτός που είναι ο πιο αδύναμος, ο πιο ταλέπορος, πεινασμένος, άραστος, δυστυχισμένος, έχει περάσει μια οδύσσια για να φτάσει μέχρι τη χώρα σου. Μα αυτός σου φταίξε από όλους, μωρέ. Και προβληματίστηκα. Όταν προβληματίζομαι λοιπόν εγώ, σκέφτομαι. Σκεφτόμουν λοιπόν. Ξέρετε, περπατούσα, σκεφτόμουν. Στεκόμουν, σκεφτόμουν. Έτρωγα, σκεφτόμουν. Πήγαινα, με συγχωρείτε, στο μέρος, σκεφτόμουν. Αλλά κάτι βγήκε από όλα αυτά. Σκέψου, σκέψου, σκέψου. Κατέληξα σε ένα συμπέρασμα που είναι ο πυρήνας της ηθικής του νεοέλληνα. Και θα το μοιραστώ μαζί σας. Προσέξτε, ακούτε προσεκτικά και με τα προσοχής, ανοιχτά αυτιά, ο πυρήνας της ηθικής του νεοέλληνα. Γλύφε προς τα πάνω, φτύνε προς τα κάτω. Γλύφε προς τα πάνω, φτύνε προς τα κάτω. Γλύφε προς τα πάνω, φτύνε προς τα κάτω. Σκουλίκι, μίλα ρε γιατί μας αγραμμίσω ρε. Μίλα ρε γιατί θα σε στείλω ρε πίσω από εκεί που ήρθες να σκύβεις, να μαζεύεις παπαρούνες και να σε πηδάνεις Ταλιμπάν. Μίλα ρε αλήτη, μίλα ρε τρομοκράτη. Μίλα παιδί μου, μίλα, δεν βλέπεις ότι δεν κρατιέται. Μίλα για το καλό σου, πώς σε λένε. Χασάνα, Χασάν. Μίλα ρε πουσταρά. Μίλα ρε πουσταρά. Μίλα ρε πουσταρά, γιατί θα σε στείλω στα κάτεργα ρε. Να σκύβεις κάτω ρε και να στον εφοράνε όλοι οι παρεμινίτες. Μίλα μωρή Λουλού, μίλα. Και μιλάει. Δεν μιλά. Εσένα πουλάκι που τα θέλει ο κόλος. Το μάτα, συναδέλφι σας.
η βία. Και εσύ ρε, γιατί δεν μιλάς. Ε, δεν μιλάει ελληνικός. Δεν ξέρω ελληνικά. Δεν χώρεσε φιλοξενή πουλάκι μου. Θα πρέπει να τη σέβεσαι. Θα πρέπει να την τιμάς, να μαθαίνεις τη γλώσσα της. Όχι να πηγαίνεις γύρω 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 και να κλέβεις. Εγώ και κλέβτη. Δεν κλέβω. Α, ναι. Και τότε σε παρακαλώ, τι είναι αυτό. Εγώ πεινάει. Η πείνα και η απελπισία με σπρώξαν. Έχω μάνα, αδέρφη, όχι δουλειά. Έχω τη μάνα μου άρρωστη και πέντε αδελφάκια να θρέψω, είναι άνεργος. Πεινάει, πεινάει, πεινάει! Η πείνα φταίει. Κι εγώ έχω μανούλα! Και στο σώμα περιμένει ψίχουλα, 360, δεν πήγα όμως να κλέψω! Ήρθατε εδώ κοπρίτες, να πάρετε από μας ρε το ψωμί! Σιγά στην αδέλφισσα! Αυτή τη βία! Και εσύ ρε, γιατί δεν μιλάς, ε! Άκου να δεις παιδί μου. Αν συνεργαστείς με 2-3 χρονάκια, έχεις καθαρίσει. Αν όμως ρε, συνεχίσεις να μας προκαλείς στο ταλίμονό σου! Στα κάτεργα ρε θα σε στείλω! Θα φύγεις ρε γέρος από εκεί μέσα, θα σ' αφήσεις ρε άθλιε χασόν, ρε χασόν! Μη φτύνεις, δεν καταλαβαίνει! Δεν σας καταλαβαίνω, μιλάτε πολύ γρήγορα. Άμα δεν με καταλαβαίνεις, τότε να φύγεις ρε, να πας στο διάολο, να πας αλλού! Εγώ φύγει. Να φύγω. Ναι ρε, να φύγεις. Α, δεν μπορεί. Μακάρι να μπορούσα. Καρδιά, όχι εσύ δώσεις. Αλλά έχω μπλέξει με τη γραφειοκρατία και δεν μπορώ να βγάλω χαρτιά. Αυτό τα ξέρεις. Θες καρδιά, ε. Να είσαι νόμιμος δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έτσι. Τι λέει ρε αυτό μετανάστη, τι λέει μαλάκα που θα σου δώσω και καρδιά ρε, στο διάλογο εδώ. Εσύ με χρειάζεται, εγώ νέο, δυνατό. Μα σου είμαι χρήσιμος, εγώ είμαι νέος και δυνατός. Μπορεί δουλέψει, πληρώσει ψωμί. Κι άμα βρω δουλειά θα το πληρώνω το ψωμί. Έλληνος, γέρος λαός. Ο πληθυσμός της Ελλάδος παρουσιάζει κύριες. Δεν πάει κοράφι. Εγώ πάει. Τα χωράφια σας τα έχετε παρατημένα. Μπορώ να δουλεύω εγώ και να τρώμε όλοι. Έλληνος, χοντροκυλιά. Δεν κουβαλάει. Εγώ ναι. Ο αστικός τρόπος ζωής έχει απομακρύνει τους Έλληνες από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Εγώ δουλεύω με τα χέρια. Έλληνος, μικρόπουλη. Δεν γαμάει. Εγώ κάνει παιδιά. Πολύς. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας. Στην πατρίδα μου κάνουμε πολλά και γερά παιδιά. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Τι λες ρε! Τι ξεστόμισε ρε το άθλιο το στόμα σου! Πάρ' το πίσω μέσα αυτά, ακούς! Εγώ αγαπάει Ελλάδος. Εγώ αγαπώ τη χώρα σας. Μου δώσει εσένα, αδερφή. Σου κάνω κοανίψια, πολύ. Και μπορεί μια μέρα να παντρευτώ με κάποια από το ζώο σου και να συμπεθεριάσουμε. Τι είπες ρε! Πλάθανες! Είστε κομμένα! Πλάθανε! Στεριέλο! Συναδέλφισσα! Πάρτονε και πήγαινε τον αμέσως στα κάτεργα! 20 χρονάκια κατά αναγκαστικής εργασίας θα του βάλει με μυαλό! Γιατί σ' αυτήν εδώ τη χώρα! Έγκλημα δεν είναι η κλοπή. Έγκλημα είναι η πείνα. Άθλιε, χασάνα, χασάν! Αλήτητε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε μια παράσταση μοντέρνου χορού σε χορογραφία της Γερμανίδος χορογράφου Άγγελα Μέρκελ. Γερμανικός τίτλος «Πίνα Μπάρος». Ελληνική απόδοση «Πεινασμένος και δαρμένος». Απολαύστε.
Είναι. Πάω.